Θα πάμε στον κύριο Μπάμπη Φασουλά, γεωλόγος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δίκτυο Ιδέων. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φασουλά, για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με αφορμή βέβαια τα 20 χρόνια ζωής του Γεωπάρκου Ψιλορίτη, έχει ενταχθεί βέβαια και επίσημα και στη λίστα των παγκόσμιων γεωπάρκων, σωστά? Ακριβώς, το 2015. Ακριβώς. Αυτή η όμορφη διαδρομή, αυτή η όμορφη ιστορία, να μας πείτε πότε ξεκίνησε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι, είναι μια ιστορία που διαρκεί 20 χρόνια τώρα. Το 2000 ουσιαστικά ξεκίνησε μια προσπάθεια μέσα από ένα πρόγραμμα Leader για να δημιουργηθεί ένα καινούριο προϊόν που θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Και αυτό το προϊόν ήταν τα ευρωπαϊκά γεωπάρκα. Έτσι ήρθε μια πρόσκληση στις διάφορες τοπικές ομάδες του Leader και έφτασε δηλαδή και στο ΑΚΟΜ Ψιλορίτης, που ουσιαστικά υλοποιεί τα προγράμματα Leader στην περιοχή του Ψιλορίτη, και τότε έγινε μια συνάντηση και μια επαφή ανάμεσα στο ΑΚΟΜ και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, γνωρίζοντας τις έρευνες που είχαμε κάνει πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο της αξιοποίησης της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς, και μαζί καθίσαμε και ετοιμάσαμε ένα φάκελο υποψηφιότητας για να υποβληθεί σε αυτό το καινούργιο δίκτυο που δημιουργούνταν τα ευρωπαϊκά γεωπάρκα. Στην ουσία όμως αποτελεί μια απόφαση της τοπικής κοινωνίας. Η Δήμη, καποδιστριακή, σωστά, Δήμη. 8-10 Δήμοι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φασουλά, εκεί ακριβώς, πρέπει να ήταν. Κινητοποιήθηκαν, συσπηρώθηκαν, 11, ναι, σωστά. Ναι, 11 τότε, ακριβώς. Συσπηρώθηκαν, αποφάσισαν ότι θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα γεωπάρκο στην περιοχή γύρω από τον Ψιλορίτη, να εντάξουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο, να το στηρίξουμε και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτό να βοηθήσουμε τους κατοίκους και για την εποχή ανάπτυξη της περιοχής. Ήταν πρωτοποριακή πρωτοβουλία, δηλαδή έβλεπαν μπροστά εκείνη την εποχή αυτοδιοικητική, κακά τα ψέματα. Έτσι ακριβώς, και παρόλο την έκταση, παρόλο το μεγάλο αριθμό, κάθισαν κάτω, συμφώνησαν, ανέθεσαν στο ΑΚΟΜ και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να υλοποιήσει αυτό το project, που, να πούμε την αλήθεια, ήταν δύσκολο. Γιατί στην περιοχή του Ψιλορίτη δεν υπάρχει μια θεσμοθετημένη προστατευόμενη περιοχή με φορέα διαχείρισης, στήριξη οικονομική, διαχειριστικό πλαίσιο, οπότε όλα ξεκίνησαν από την αρχή. Υπάρχει βέβαια περιοχή Natura, που γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι περιοχές. Λοιπόν, σε πρώτη φάση στο ευρωπαϊκό δίκτυο, σωστά? Ακριβώς. Για πολλά χρόνια συμμετείχαμε στο ευρωπαϊκό δίκτυο, προσπαθήσαμε με ό,τι πόρους μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε να διατηρήσουμε τη συμμετοχή μας. Ξέρετε, κάθε 4 χρόνια γινόταν αξιολόγηση και εμείς περάσαμε 5 αξιολογήσεις μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Και προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε ζωντανή αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, η πρώτη μας κίνηση ήταν να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής να καταλάβουν την αξία που έχει ο τόπος τους. Που αυτό ήταν και το ζητούμενο. Και αναγνωρίζοντας αυτή την αξία που έχει ο τόπος, να προσπαθήσουμε στη συνέχεια να αναδείξουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία μπορεί να παράξει ο τόπος και να τα μετατρέψουμε σε ένα προϊόν. Είτε αυτό είναι τουριστικό προϊόν που θα προσκαλέσουμε έναν επισκέπτη να έρθει να το απολαύσει, είτε και ένα εμπορικό προϊόν, αναδεικνύοντας μέσα από διάφορες συνέργειες που κάναμε με επιχειρήσεις. Εκεί ήθελα να πάω, στον αγροτουρισμό, κατά πόσο έχει αναπτυχθεί αυτός ο θεματικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός στην ευρύτερη περιοχή, μετά την ένταξη βέβαια του γεωπάρκου του Ψιλορίτη, έτσι σε ένα ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο δίκτυο. Στην πράξη, πρακτικά έχει αναπτυχθεί, υπάρχουν ωφέλη? Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια το 2001, εκτός από κάποιες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σποραδικά, μεμονωμένα, στο συγκεκριμένο χώρο τους, στη συγκεκριμένη περιοχή και στο χωριό, δεν υπήρχε κάποια άλλη οργανωμένη δραστηριότητα τουριστική στην περιοχή, σε αυτό το αντικείμενο του αγροτουρισμού ή του οικοτουρισμού, θα λέγαμε καλύτερα. Σήμερα όμως υπάρχουν τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες, όχι απλά καταλήμματα ή ξενοδοχεία και εστιατόρια, αλλά τουριστικές επιχειρήσεις που εδράζονται στην περιοχή του γεωπάρκου και προσφέρουν υπηρεσίες στον επισκέπτη στον τομέα του οικοτουρισμού. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα τουλάχιστον 3-4 διαφορετικά γραφεία που είναι εκτός της περιοχής, που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτό το χώρο του γεωπάρκου και προσφέρουν υπηρεσίες οικοτουρισμού, συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως αναφέρουμε. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια ουσιαστική βελτίωση και αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας, η οποία εμείς σαν γεωπάρκο προσπαθούμε να υποστηρίξουμε από υποδομές. Δηλαδή, ανάπτυξη κάποιων γεωτουριστικών διαδρομών, ανάδειξη υφιστάμενων μονοπατιών του Ε4, του μονοπατιού που υπάρχει στην περιοχή, παραγωγή πληροφοριακού υλικού, οτιδήποτε μπορούμε να υποστηρίξουμε εμείς σαν ένας φορέας που έρχεται πλέον σαν ομπρέλα
να λειτουργήσει στην περιοχή. Ωραία. Πρώτος στόχος λοιπόν να αντιληφθούν οι μόνιμοι κάτοικοι την σπουδαιότητα του τόπου τους. Το πετύχατε. Δεύτερος στόχος να αναπτυχθούν, να υπάρξουν ωφέλη στην ευρύτερη περιοχή. Σωστά, όπως μας είπατε για τον Ακριβώς. εναλλακτικό γεωτουρισμό. Ο στόχος του επόμενου διαστήματος, των επόμενων ετών, με βάθος δεκαετίας ίσως. Ποιος είναι, κύριε Φασουλά? Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το brand name που μας δίνεται από την UNESCO. Ότι είμαστε πλέον μια περιοχή UNESCO. Που αυτό σημαίνει πολλά για το εξωτερικό κυρίως, για τους επισκέπτες οι οποίοι θα μας έρθουν από το εξωτερικό. Και αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν σε μια περιοχή η οποία έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το φυσικό, το γεωλογικό, το πολιτιστικό περιβάλλον και ότι σε αυτή την περιοχή μπορούν να βρουν υπηρεσίες εφάμιλες με αυτές που μπορούν να βρουν σε όλο τον κόσμο όταν επισκέπτονται μια περιοχή UNESCO. Αυτό είναι και μια πρόκληση, γιατί σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει ουσιαστικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε να έχουν αυτά τα στάνταρ τα ποιοτικά. Και εκεί ακριβώς προσπαθούμε τώρα να επενδύσουμε, να δημιουργήσουμε εργαλεία και να δημιουργήσουμε επαφές και συνέργειες με τους κατοίκους της περιοχής, με τις επιχειρήσεις, με τους παραγωγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους συντονίσουμε, να τους βάλουμε κάτω από ένα ενιαίο, αν θέλετε, πλαίσιο και σκεπτικό. Να συνδράμουν ουσιαστικά στο προϊόν του γεωπάρκου και μέσα από το γεωπάρκο να αναδειχθούν οι δικές τους αξίες, τα δικά τους προϊόντα και οι δικές τους υπηρεσίες, έτσι ώστε όταν θα έρθει ένας επισκέπτης στην περιοχή μας να φύγει στη συνέχεια ικανοποιημένος Μάλιστα. και να διαφημίσει ακόμα περισσότερο. Τελευταία ερώτηση. Έχετε ως πρότυπο κάποια περιοχή, κάποιο γεωπάρκο παγκοσμίως που έχετε ως βάση, παίρνετε ιδέες, τις υιοθετείτε? Κοιτάξτε, το πλεονέκτημα που μας έδωσε η συμμετοχή σε αυτό το ευρωπαϊκό, αν θέλετε, δίκτυο και στη συνέχεια στην UNESCO είναι ότι αυτά δεν είναι μία λίστα. Είναι δίκτυα τα οποία λειτουργούν ναι. αλληλοϋποστηριζόμενα μεταξύ τους, προβάλλει το ένα το άλλο, μεταφέρουν τεχνογνωσίες το ένα το άλλο. Ανταλλαγή απόψεων τεχνογνωσίας. Ακριβώς. Μέσα λοιπόν από συνέδρια, συναντήσεις που κάνουμε, μπορούμε να δούμε και να αναγνωρίσουμε ορθές πρακτικές, να τις αξιολογήσουμε και να τις μεταφέρουμε στην περιοχή μας. Και πριν από λίγο. Θα ήθελα να σας πω αυτό το σημείο. Είχαμε μια τέτοια διαδικτυακή συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου με 140 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, στην οποία εμείς παρουσιάσαμε μια ορθή πρακτική που αναπτύξαμε στο Γεωπάρκο, που είναι η φίλη του Ψιλορίτη, που είναι μια μορφή ουσιαστικά υποστήριξη των τοπικών προϊόντων μέσα από μια κάρτα που μπορεί να αναπτύξει ο καθένας και να κατεβάσει ο καθένας κάτοικος της Κρήτης, να τη χρησιμοποιήσει συλλέγοντας πόντους από υπηρεσίες και προϊόντα και να έρθει στη συνέχεια να την εξαργυρώσει Μάλιστα. μέσα στην περιοχή του Γεωπάρκου. Οπότε είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας από όλες τις περιοχές, από όλο τον κόσμο, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι. Μάλιστα. Κύριε Φασουλά, να σας ευχαριστήσω πολύ.